Ελαφρύτερα οι καθαριστικά του Ένφια πήραν σχεδόν 8 στου 10 ιδιοκτήτε ακινήτων. Με τα ραβασάκια του φόρου να έχουν αναρτηθεί στην ΑΔΕ από χθε αργά το βράδυ. Κερδισμένοι φαίνεται πω είναι όσοι έχουν μικρέ και μεσαίε περιουσίε, ακόμα και αν αντικειμενική αξία του ακινήτου αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι. 5 εκατομμύρια περίπου είναι σε μείωση, 900.000 είναι το ίδιο και περίπου 300.000 μια αύξηση μέχρι 50 ευρώ. Διαμέρισμα 120 τετραγωνικών στη Νέα Φιλαδέλφια πέρυσι πλήρωσε φόρο σχεδόν 373 ευρώ. Φέτο, ακόμα και αν έχει αυξηθεί η τιμή ζώνη, θα πληρώσει 282 ευρώ. Διαμέρισμα 100 τετραγωνικών στην Κεσαριανή από τα 310 ευρώ πέρυσι, φέτο θα πληρώσει ένφια 220,50 ευρώ. Περιμένω πόσο πληρώσω, αμάν κάνω. Αμάν πώς θα το πληρώσω. Σημαντικέ αυξήσει όμω θα δουν οι διοκτήτε ακινήτων σε περιοχέ που έω πέρυσι ήταν εκτό αντικειμενικών αξιών. Όπου τα προσαρμοστικά στοιχεία υπερβαίνουν τι 400.000 και οι περιουσίε είναι μεγαλύτερε, εκεί έχουμε δραματική αύξηση. Πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών αμέσω να μειώσει όλε τι αντικειμενικέ αξίε που ανέβηκαν πάνω από 40% και να καταργήσει κάθε πρόσθετη επιβάρηση πέρα από τον κύριο του έμφυα. Υπομοιδά ζητά να έκπτωση όταν ένα ιδιοκτήτη επιλέξει να πληρώσει εφάπαξ το φετινό ένφια. Θα δούμε, δούμε πόσο θα έρθει και θα έρθει. Τα εκαθαριστικά είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα Maya Από εκεί οι ιδιοκτήτε θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο εφαρμογέ και στη συνέχεια δημοφιλεί εφαρμογέ. Έπειτα πρέπει να πατήσουν την επιλογή δήλωση ε9 ένφια. Εκεί θα του ζητηθεί να εισέλθουν με του κωδικού TaxisNet και στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το έτο 2022 ώστε να μπορούν να εκτυπώσουν το φετινό εκαθαριστικό. Οι ιδιοκτήτε ακινήτων έχουν προθεσμία 20 μέρε για να πληρώσουν την πρώτη δόση στο τέλο Μαου.